Ο τρεις φορές χρυσός και μία φορά χάλκινος Ολυμπιονίκης Πύρος Δήμας επισκέφθηκε το δεύτερο γυμνάσιο Κηλίκιο Ρεθύμνου, χαρίζοντας σε δεκάδες μαθητές μία μοναδική εμπειρία ζωής, σε μία συνάντηση που θα έχουν να διηγούνται στα παιδιά τους. Ο κύριος Δήμας συνομίλησε με τους μαθητές, τους μίλησε για τα όνειρά του και απάντησε στις ερωτήσεις των παιδιών σχετικά με τον αθλητισμό και την προσπάθεια που χρειάζεται για να κυνηγήσεις αυτό που αγαπάς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εκεί που μεγάλωσα, έκανα όνειρα, έβαλα στόχους, έκανα την προσπάθειά μου. Θα μπορούσα να μην κάνω όλη αυτή την πορεία που έκανα, αλλά έκανα αυτό που αγαπούσα και αυτό που ήθελα. Είναι η χαρά μας να μεταδίδουμε στα νέα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού, του Ολυμπισμού και πιστεύω ότι αυτός είναι και ο μόνος δρόμος και η μόνη διέξοδο για τα παιδιά μας. Δυστυχώς τη δεκαετία που πέρασε είχαμε κρίση οικονομική, μειώσαμε τις ώρες γυμναστικής, μειωθήκανε τα κονδύλια προς τον αθλητισμό, είχαμε και 2 χρόνια COVID. Και τα παιδιά σήμερα βλέπουμε φαινόμενα βίας εντός και εκτός σχολείου, bullying. Πρέπει να δώσουμε περισσότερο στον αθλητισμό. Ήδη έχουν ξεκινήσει προσπάθειες, ξεκινάνε ξανά τα αθλητικά σχολεία, γίνονται περισσότερες ώρες γυμναστικής. Αλλά θεωρώ ότι τα παιδιά μας θέλουν περισσότερο αθλητισμό, θέλουν χώρους άθλησης. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε για αυτά τα παιδιά, γιατί αυτό είναι και το μέλλον μας. Έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να του κάνουν ερωτήσεις για την πετυχημένη του καριέρα, αλλά και επίσης πολύ σημαντικές ερωτήσεις όπως ήταν το ντόπινγκ ή ερωτήσεις συγκεκριμένες που έχουν να κάνουν με την απογοήτευση που μπορεί να κάποιος να βιώσει μέσα από τον αθλητισμό. Και μετά να δείξει ότι μέσα από τον αθλητισμό καταφέρνει να σηκωθεί και να γίνει ένας Ολυμπιονίκης ή ένας παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο Πύρος Δήμας εξέφρασε τη συγκίνησή του, καθώς από την Κρήτη είχε ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992, που του χάρισαν το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην Άρση Βαρών, ενώ παράλληλα σημείωσε πως βήμα-βήμα η χώρα θα καταφέρει να απολαύσει και άλλες αθλητικές επιτυχίες. Στην Κρήτη την αγαπώ και φανταστείτε ότι εδώ ξεκίνησα για τις πρώτες προετοιμασίες, στο Χανιά βέβαια, τις πρώτες προετοιμασίες πριν την Ολυμπιάδα το 1992 και ερχόμασταν κάθε χρόνο στην Κρήτη. Έχουμε νέα παιδιά που όπως η Στρατουδάκη, η οποία έκανε και ευρωπαϊκό ρεκόρ, έχει πάρει και χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκά, ελπίζουμε και σε παγκόσμια σύντομα. Φέτος έχουμε το ευρωπαϊκό παίδων Θεσσαλονίκη, πρόπερσι είχαμε κάνει το παγκόσμιο εφήβων στο Ηράκλειο. Προσπαθούμε βήμα-βήμα, σκαλοπατάκι-σκαλοπατάκι να χτίσουμε. Ο κύριος Δήμας έφτασε στο Ρέθυμνο προσκεκλημένος του τμήματος αθλητισμού και σε συνεργασία με το τμήμα παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης, ενώ προηγήθηκε επίσκεψή του στα Χανιά με τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδυράκη.